που είχε συνήθεια δεν του έδινε ελεημοσύνη σε μία από τις φτωχές οικογένειες του μεγάλου αυτού χωριού του Προκοπίου. Εκείνος όμως πήρε το πιλάφι, πήγε στο στάβλο, στη γωνία που είχε το στρώμα του, γονάτισε, κράταγε το πιλάφι και άρχισε να προσεύχεται και να λέει: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, κάνε να φτάσει αυτό το πιλάφι στο αφεντικό μου». Και προσευχόταν με πίστη, με πολύ μεγάλη πίστη, έτρεχαν τα δάκρυά του από την αγωνία του, της προσευχής, και μέχρι που εξαφανίστηκε το πιάτο από τα χέρια. Έφυγε λοιπόν και πάει στην κυρά του και λέει: «Τακτοποιήθηκε το θέμα με το πιλάφι». Το άκουσαν αυτοί που έτρωγαν και γέλασαν, γιατί είπαν: «Κοίτα, έφαγε το πιλάφι και μας κοροϊδε». Μετά από αρκετό καιρό γύρισε το αφεντικό του ο αγάς από το προσκύνημα και άδειασε τα πράγματά του και λέει στη γυναίκα του: «Πάρε και το πιάτο. Αυτό το πιάτο βρέθηκε μία νύχτα στο δωμάτιό μου, την ώρα που γύρισα από την προσευχή μου στο τζαμί. Ήταν πολύ αχνιστό, πολύ όμορφο, σαν το πιλάφι που έκανες εσύ. Και έλεγα: τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Και όταν το τελείωσα και με το ψωμί έβγαλα και την τελευταία σάλτσα, είδα ότι είναι το πιάτο της οικογένειάς μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε αυτό εκεί». Ο Ιωάννης το κατάλαβε. Ο αγάς και η γυναίκα του κατάλαβαν ότι είχαν μέσα του, στο σπίτι τους, έναν Αζίζ, έτσι λένε στα τουρκικά τον Άγιο. Και τον τιμούσαν, τον παρακαλούσαν να πάει στο σπίτι, αλλά εκείνος έμενε σε εκείνο το δωμάτιο στο στάβλο μαζί με τα ζώα, έκανε την εργασία του μέχρι το τέλος, μέχρι που αρρώστασε, πήγαινε, ερχόταν και κοινωνούσε στις εκκλησίες που υπήρχαν εκεί, γιατί το χωριό είχε και χριστιανούς και κρυπτοχριστιανούς, και τελείωσε οσιακά έτσι τη ζωή. Αυτό τον Ιωάννη ήρθαμε σήμερα εμείς εδώ να παρακαλέσουμε και για μας και για τους ανθρώπους τους δικούς μας, να θυμηθούμε την ιστορία μας, να θυμηθούμε την ιστορία των προγόνων μας, να θυμηθούμε την πίστη μας, την οποία ξεχνούμε πολλές φορές, γιατί είμαστε βαφτισμένοι, μυρωμένοι, αλλά πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν ειδωλολάτρες. Αφήνουμε τον Θεό στην άκρη, τους Αγίους ανενέργητους στην άκρη, την Παναγία χωρίς μία προσευχή, νομίζοντας ότι έχουμε δύναμη και λέμε: αφού έχουμε λεφτά, έχουμε δύναμη, δεν χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο ψέμα που βάζει ο Σατανάς στο μυαλό του ανθρώπου. Να προσέχουμε, αδελφοί μου, να είμαστε στερεωμένοι στα πόδια μας, να δοξάζουμε τον Θεό για ό,τι μας δίνει, είτε αυτό είναι καλό είτε είναι κακό. Είδατε, ο Ιωάννης δόξαζε τον Θεό μέσα σε αυτή την μεγάλη του ταλαιπωρία και αυτό τον έκανε Άγιο. Τον έκανε Άγιο με τη δυνατότητα να κάνει θαύματα ενώ ήταν ζωντανός και να κάνει θαύματα ενώ βρίσκεται στους ουρανούς. Εύχομαι να τρέχει κάθε φορά που τον επικαλείστε, να είστε γεροί και δυνατοί, να προσεύχεστε για σας και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι γύρω σας, να προσεύχεστε κυρίως για αυτούς που σας κάνουν κακό, που σας δυσκολεύουν τη ζωή. Η μεγαλύτερη άνεση για να ανέβει μία προσευχή στον ουρανό είναι να τη στρώνεις με προσευχές που απευθύνονται στον Θεό για αυτούς που σας αδικούν. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να ανέβει η προσευχή σας στον ουρανό. Ευχαριστούμε και πάλι τους κτήτωρες, να είστε γεροί και δυνατοί, να τελειώσετε και το άλλο εκκλησάκι του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Επισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας, για να έχουμε αυτή την ευλογία, την ιατρική, και από τον Άγιο Ιωάννη και από τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Πολλά, πολλά, πολλά τα έτη σας. 12. Thank you.
Γιατί όχι. Και αφημών πορεία σύνδρυμα, πειδέ εσύ εγρήν.
και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης, και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα βεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός έφυρασιν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού, ως χρυσόν εν κονευτηρίο εδοκίμασιν αυτούς, και ως ολοκάρτημα θυσίας προσελέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν, και ως ποινηθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσιν λαών, και βασιλεύει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθόντες υπ' αυτό συνήθουν αλήθεια και η πιστή αν αγάπη προσμενούσε αυτόν, ότι χάρη και έλεος της σωσής αυτού και επισκοπία της εκλεκτής αυτού. Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστο, δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εγχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίση ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεχπολεμήσει δ' αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των ευχών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφθίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συγκλήσουσιν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυθμίσει αυτούς. Και ερημώσει πάσα την γη ανομίαν και η κακοπραγία περιτρέψει χρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και και γαυρωμένοι επί όπλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δίκαιος εάν θάση τελευθύσε εν αναπαύσει έστε, γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος, ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών με τετέτη. Υπάρχει μη κακή αλλάξη σύνεση αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαμπλότητος αμαυρίτα καλά και ρευμασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακος. Τελειωθείς εν ολίγο εμπλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γάρι εν Κυρίω η ψυχή αυτού, διά τούτο έσπευσε εν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί ειδώντες και μην οβλήσαντες, μη δε θέντες επί διανία των διούτων, ότι χάρις και έλεος εν τη σώσης αυτού, επισκοπή της εκλεκτής αυτού. Αυτήν αμαρτήν τους φυλακτήριοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Δεύ Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήθεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
ευλογούμεθα σου επάκουσαν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα γέμματα υπέρ του Πάτρος και Αρχιεπισκόπου μας τον Αΐρ. Και πάει σε μόνο αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι Θεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενοκράτημων του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωριστών επιτροψιμητών και βοηθήκες και κλειστάφτης δούλου του Θεού, επιτροπή και γερθείς του άφτη προσφέροντα ταύτα, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε θα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την Ισοπόλη και νωρία ταύτη και πάσα πόλη και χώρα από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνίδη θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευαίνει και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάδωπο Θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσα νόνι και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσα στιγμάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Και δεόμεθα και πέτυσε ακούσε Κύριο το Θεόν ημών φωνήστησε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρι ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακρά. Και ηλαιός, ηλαιός γεννήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημών. Ηλεήμαργαν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δέσποτα πόλη έλεγε Κύριε Σουρσιώδες ημών, εις βρευλεγημένης και παναχράντες πνησιμών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπορανίων, θείων άειλων αεροδυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου, εντός ροή προδρόμου και από τους Ιωάννου, των γέντος πανεφήβων, του πρώτων Αποστόλων Πέτρο και Παύλου και πάντων Αγίων Αποστόλων και Αποστόλων, Παναγίες Πατερημών, μεγάλων ερχών κομμένων και δασκάλων, Βασίλη του Μεγάλου, Γρήγορη του Θεολόγου και Άντου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννη του Κοσποτριάρου Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ιμήνης Πυρίδος, Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκτερικών Ταπολιός, των Θαυματουργών, Εκατέρνης Κυριακής, Φωτεινής Μαρής Παρασκευής και Ειρήνης, των Υγεντόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Υγεντόξων και Μαρτύρων Ιωάννου του Κόου και της Δοκροβέσης των Αφλήρων, των Οικομαρτυρισάντων, ηγέτα του νησίου του Χιού Μαρτυρίζοντος, Παρθενή Γερμάστρο του Πάτμων, Γερά του Εγκλέρου και Άντου Καρπή του Μυστηρίου, των Ελλειψό Μαρτυρισάντων. Oh.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Σύ ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντάκης Κύριους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτέν τη Αγία Εκκλησία, ότι Σύ ο ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων και διασφαλίζων τα σύμπαντα. Και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.